Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το Τσέρνομπιλ και για ιστορίες για μεταλλάξεις ζώων. Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα disclaimer. Θα δείτε σε αυτό το βίντεο ένα κλιπάκι στο οποίο έχω στρώσει όλες τις φωτογραφίες που μπορεί να σας δείξω. Όχι όλες, γιατί είναι πάρα πολλές. Θα βάλω τώρα το κλιπάκι να δείτε πώς έχω στήσει εδώ πέρα τις φωτογραφίες στο γραφείο μου. Είναι μεταλλαγμένα ζώα, μεταλλαγμένα όπως το δει κανείς, τα οποία έχουν αναφερθεί ότι υπάρχουν στην περιοχή του Τσέρνομπιλ και γύρω από αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, για όποιον δεν ξέρει τι συνέβη στο Τσέρνομπιλ και τι γίνεται σήμερα. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας κάνω και ένα disclaimer. Ότι σας έχω πει ότι με φυσικές καταστροφές έχουμε τελειώσει εδώ και πολύ καιρό, από τα πρώτα βίντεο κιόλας. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι βίντεο καταστροφής, αλλά είναι ένα βίντεο για τα ζώα. Όπως ακούσατε και όπως θα δείτε και από το κλιπάκι, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από ζώα. Οπότε να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο δεν είναι βίντεο καθαρά για την καταστροφή του Τσέρνομπιλ, απλά θα πούμε λίγα πράγματα. Είναι ίσα ίσα για να ξέρετε τι συνέβη και τι συμβαίνει και τώρα. Και μετά προς το τέλος θα μιλήσουμε λίγο για τις υποτιθέμενες μεταλλάξεις ζώων στην περιοχή αυτή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας δείχνω φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Καταρχήν, τι συνέβη στο Τσέρνομπιλ. Ήταν το πυρηνικό ατύχημα τον Απρίλιο του 1986, το οποίο άλλαξε τον κόσμο των πυρηνικών για πάντα. Τι συνέβη, υπάρχει ένας ρωσικός πυρηνικός σταθμός στην πόλη του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, ο οποίος λέγεται Vladimir Ilyich Lenin, είναι ο μόνος από το είδος του ο οποίος έχει κατασκευαστεί, ο οποίος στέκεται ακόμα και σήμερα εκεί που έγινε η καταστροφή μισοκατεστραμμένος. Ο σταθμός λειτουργεί, αλλά όχι με την ίδια ένταση όπως λειτουργούσε τα περασμένα χρόνια. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία του σταθμού μετά την καταστροφή. Ο σταθμός ήταν αρκετά ελαττωματικός, γι' αυτό δεν είχε ανασκευαστεί από τότε άλλος παρόμοιος. Και εκείνη την ημέρα, τον Απρίλιο του 1986, κάνανε διάφορα πειράματα για να ελέγξουν την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού. Δυστυχώς όμως ένα λάθος δύο μηχανικών του πυρηνικού σταθμού οδήγησε σε να αυξηθεί η θερμοκρασία στον πυρηνικό σταθμό νούμερο 4. Υπάρχουν συνολικά 10 σταθμοί στην περιοχή αυτή. Στο νούμερο 4 έγινε η καταστροφή, η οποία ξεκίνησε από το πρωί και έφτασε μέχρι και την επόμενη μέρα. Να βλέπετε εδώ πέρα και άλλη φωτογραφία. Τα ενεργά υλικά σηκώθηκαν ψηλά στον αέρα και εξαπλώθηκαν στην πόλη του Πρίπιατ και στις γύρω περιοχές. Το Πρίπιατ ήταν μια πόλη η οποία κατασκευάστηκε το 1970, ήταν για τους εργάτες του σταθμού και τις οικογένειές τους, δηλαδή ήταν μια εργατική πόλη η οποία ακόμα και σήμερα στέκει εγκαταλειμμένη εκεί πέρα που έγινε η καταστροφή. Να μια φωτογραφία για το πώς είναι το Πρίπιατ σήμερα. Από τότε έχουν βγει χιλιάδες μύθοι και θρύλοι σχετικά με την ίδια περιοχή. Έγινε η θερμική έκρηξη, η οποία προκάλεσε από την υπερθέρμανση του αντιδραστήρα, η οποία κατέστρεψε εντελώς τον αντιδραστήρα νούμερο 4 και σκόρπισε τα ενεργά υλικά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, για όσους ζήσατε τότε, θα είδατε ότι στις ειδήσεις υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία των ειδικών για την ενεργή ενέργεια που εκτοξεύθηκε από το πυρηνικό αντιδραστήρα. Είχαμε κάποια κρούσματα με μολυσμένα φαγητά στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Δράμα και η αστυνομία είχε βγάλει τότε εντολή
Οι Αρχάνικοι να αποφεύγουν να δουν φαγητά από τις πιο βόρειες περιοχές, γιατί ήταν πιο κοντά στην περιοχή όπου ήταν μολυσμένη από το πυρηνικό νέφος. Τα ενεργά υλικά πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια μέχρι να εξανεμιστούν εντελώς, έφτασαν μέχρι και τη Σουηδία και στην περιοχή του Τσέρνομπιλ υπάρχει ακόμα αρκετά μεγάλη ενέργεια η οποία θα παραμείνει για παραπάνω από 20.000 χρόνια ακόμα. Μετά όμως τι έγινε? Μετά κατασκευάστηκε μια κατασκευή στον πυρηνικό αντιδραστήρα νούμερο 4, δηλαδή εκεί που έγινε η καταστροφή, η οποία λέγεται σαρκοφάγος. Είναι αυτή εδώ κατασκευή, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσει να συγκαλύψει τα πυρηνικά του αντιδραστήρα νούμερο 4, τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα μέσα εκεί και θα είναι ενεργά για περισσότερο από 100.000 χρόνια ακόμα. Δυστυχώς όμως πρόβλησαν κάποιες δικογνωμίες για την κατασκευή της σαρκοφάγου, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα μη ανασφαλές κατασκεύασμα. Και πολλοί θεωρούν ότι η παλιά σαρκοφάγος θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει μέχρι το 2008. Και αν κατέρε, τα ενεργά υλικά θα ξανάβγαιναν μέσα από τον αντιδραστήρα και θα ξαναείχαμε μάλλον πάλι σαν ένα δεύτερο ατύχημα. Και γι' αυτό αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον αντιδραστήρα αλλά και την τριγύρω περιοχή από ένα νέο ατύχημα, να κατασκευαστεί μια καινούργια σαρκοφάγος. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2016 και το 2018 ήταν σε αυτό το πέρατο σχήμα. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας υπάρχει ακόμα και σήμερα, δεν λειτουργεί με την ίδια ένταση όπως λειτουργούσε πριν από πολλά χρόνια. Λειτουργεί με μειωμένο ωράριο και μέχρι το 2004 λειτουργούσε πλήρως. Το 2004 η λειτουργία διακόπηκε και μόνο τακτικά εργάτες εμφανιζόντουσαν για να πραγματοποιούν κάποιες έρευνες και κάποιους ελέγχους για τις μολυσμένες περιοχές. Τώρα όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αστικούς θρύλους. Έχουν βγει δεκάδες αστικοί θρύλοι οι οποίοι μιλούν για το Pripyat, τον αντιδραστήρα και τις ιστορίες και τις μέσες μεταλλάξεις ζώων και ανθρώπων. Βασικά υπάρχουν μεταλλάξεις ανθρώπων? Όχι. Μετά την καταστροφή, πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν με καρκίνο, με λευχαιμία και είχαν τρομερές παραμορφώσεις στα χέρια, στα πόδια και στο σώμα. Αλλά υπάρχουν ιστορίες για φαντάσματα, τα οποία λένε ότι κυκλοφορούν στα άδεια χτίρια και τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην πόλη. Πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι έχουν δει περίεργα φώτα και περίεργες σκιές ότι γυρνούν τον πυρηνικό αντιδραστήρα και την γύρω περιοχή. Ένας εργάτης του πυρηνικού σταθμού ανέφερε ότι άκουσε μια μεγάλη κραυγή να έρχεται μέσα από τον αντιδραστήρα και έγινε ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στον αντιδραστήρα για παραπάνω από 10 χρόνια. Και έκτοτε ο αντιδραστήρας έχει σφραγιστεί εντελώς ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση από το τριγύρω κοινό. Όμως, υπάρχουν και μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι λέγονται Salmon Sally και είναι παραπάνω από 80 και 90 χρονών, άντρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες αρνήθηκαν να φύγουν από την περιοχή κατά τη διάρκεια του πυρηνικού ατυχήματος και ζουν πεισματικά εκεί πέρα χωρίς να μετακινηθούν ούτε στο ελάχιστο. Αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τα μεταφυσικά, υποτίθεται, σενάρια τα οποία γίνονται στο πυρηνικό αντιδραστήρα, να το εσωτερικό, να πως ήταν ακριβώς μετά την καταστροφή, να πως ήταν το πυρηνικό δάσος, το οποίο είναι πολύ μολυσμένο. Εδώ πέρα έχουμε τον νέο αντιδραστήρα, ο οποίος λέγεται και αυτός σαρκοφάγος. Εδώ πέρα βλέπουμε το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του Pripyat. Εδώ πέρα βλέπουμε τον αντιδραστήρα με την παλιά σαρκοφάγο, η οποία κηρύχθηκε επικίνδυνη. Εδώ πέρα βλέπουμε το εσωτερικό του αντιδραστήρα. Και φυσικά δεσπόζει και το περίφημο Luna Park στο Pripyat, το οποίο ποτέ δεν λειτουργήσε. Με τον περίφημο τροχό Ferris. Πέρα όμως από τις μεταλλάξεις ζώων και τα περίεργα φαινόμενα, έχουν αναφερθεί και αρκετές θεάσεις φαντασμάτων, οι οποίες τριγυρνούν την τριγύρω περιοχή και τα πυρηνικούς αντιδραστήρες, αλλά και τα άδεια σπίτια του Pripyat, καθώς η περιοχή μετά την καταστροφή μετατράπηκε σε μία ερημιά. Αλλά όμως, αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι ότι εντάξει πέρα από τις μεταλλάξεις ζώων, ότι ο πληθυσμός διαφόρων ζώων, όπως είναι άλογα, λύκους, γουρούνια, έντομα, πουλιά,
έχουν αναπτυχθεί στο περίπτερο και τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Δηλαδή φέτος, δηλαδή γενικά, το πυρηνικό αντιδραστήρα κατοικείται πλέον από ζώα και όχι από ανθρώπους. Οι πληθυσμοί είναι ακμάζοντες και δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν αναπτυχθεί από τα χρόνια που λείπει ο άνθρωπος από τη συγκεκριμένη ζώνη. Τα ποσοστά της ενέργειας έχουν πέσει από το 1986 και μέχρι σήμερα είναι ακόμα υψηλά σχετικά τα ποσοστά, αλλά ένα καλό νέο είναι ότι έχουν μειωθεί στο μισό τουλάχιστον από το 1986. Αλλά φυσικά, παρά ότι έχουμε κάποια θετικά στοιχεία για τη μείωση της ενέργειας, αλλά κανένας δεν εγγυείται ότι η περιοχή θα μπορέσει ξανά να κατοικηθεί εντελώς από τους ανθρώπους. Οι επιστήμονες έχουν διεξάγει έρευνες στις μολυσμένες περιοχές και έχουν παρατηρήσει ακμάζοντες πληθυσμούς από διάφορα είδους ζώων που κατοικούν στη Ρωσία, όπως είναι τα άλογα του Πρεσβάλσκι, όπως είναι η λύκη, όπως είναι τα γουρούνια, όπως είναι και ακόμα και έντομα. Είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουν λείψει από την περιοχή και να την έχουν ξανακατοικήσει τα ζώα, καθώς πλέον δεν απειλούνται καθόλου από κανέναν και από τίποτα και δεν έχουν κανένα λόγο να φύγουν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε όμως τώρα για το βασικό σενάριο. Υπάρχουν μεταλλαγμένα ζώα, τέρατα στην περιοχή του Τσέρνομπιλ? Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Αλλά πρώτα όμως θα σας πω ότι είναι και ναι και όχι. Δηλαδή, όταν εκενώθηκε πλέον το Πρίπιατ, η περιοχή μετατράπηκε σε μία ερημιά και τίποτα δεν ευημερούσε. Όμως, τα ζώα βρήκαν έναν τρόπο να επανακατοικήσουν πάλι την περιοχή και να την κάνουν δική τους. Όμως, υπήρχε και κάποιες ιστορίες για μεταλλαγμένα ζώα στις περιοχές γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Και αυτό είναι αλήθεια. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν είναι όλες από το Τσέρνομπιλ. Κάποιες είναι. Αυτή εδώ πέρα είναι λίγο ακραία. Δείχνει ένα μεταλλαγμένο άλογο με τομερές παραμορφώσεις στα πόδια και στα χέρια. Σε φάρμες έξω από την Ουκρανία, τα πρώτα 3 χρόνια μετά το ατύχημα, πάνω από 400 ζώα γεννήθηκαν με απέσεις παραμορφώσεις. Η πιο συχνή παραμόρφωση που προκαλείται από την ενέργεια είναι η συγκεκριμένη. Αυτό λέγεται διπρόσωπους. Είναι μια διαταραχή η οποία μπορεί να συμβεί από την ενέργεια, καθώς συμβαίνει ότι υπάρχει μια πρωτεΐνη στο σύστημα του έμβριου πριν τη γέννα, η οποία έχει παραπάνω πρωτεΐνη, την SBH, η οποία όμως μεταλλάσσεται σιγά σιγά κατά την γέννα και προκαλεί στο ζώο αυτή την παραμόρφωση, η οποία για πολλούς θεωρείται μια από τις πιο ακραίες που υπάρχουν στον κόσμο. Η συγκεκριμένη λέγεται διπρόσωπους. Αλλά υπήρχαν και ζώα τα οποία γεννήθηκαν χωρίς μάτια, χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, αλλά και το αντίθετο. Με πολλά χέρια, πολλά πόδια, 2 κεφάλια. Αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό εδώ είναι ένα γουρούνι, το οποίο έχει γεννηθεί με μια ασυνήθιστη και πολύ ακραία διαταραχή, η οποία λέγεται δίπλικους. Και σημαίνει ότι είναι σαν ένα, έχει σαν ένα γουρούνι έντομο, να το βλέπετε ξανά εδώ. Όμως, μπορούν αυτά τα ζώα όμως να είναι πράγματι αληθινά ή είναι όλα ιστορίες για την τίγρη περιοχή? Η αλήθεια είναι ότι είναι. Απλά η λέξη μεταλλαγμένα είναι λίγο πιο ακραία από τις συνηθισμένες. Όταν λέμε μεταλλαγμένος, εννοούμε ότι έχει τρομερές παραμορφώσεις οι οποίες ξεπερνάνε και την πραγματικότητα. Δηλαδή, πολύ ακραίες παραμορφώσεις. Αυτές εδώ οι μορφές είναι όντως μεταλλάξεις. Απλά δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να θεωρηθούν πάρα πολύ ακραίες. Αυτά όμως τα συμπτώματα και αυτά τα ζώα γεννήθηκαν μετά το ατύχημα. Όμως τι γίνεται στα ζώα που γεννήθηκαν μετά την ενέργεια? Αυτά τα ζώα δεν μπορούν να γεννήσουν και να μεταλλαχθούν ξανά. Είναι ένα ζώο. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να γεννήσουν και να μην μπορούν να αναπτυχθούν εντελώς μετά την ενέργεια. Από ό,τι τα γονίδια δεν περνάνε στην καινούργια γενιά
και έτσι δεν μπορούν να έχονται καινούργια είδη τέτοιων ζώων. Οι έρευνες που έχουν διεξάγει οι επιστήμονες στις μολυμένες και επικίνδυνες περιοχές γύρω από την πυρηνική καταστροφή είναι ότι έχουν βρει ενδείξεις για διάφορες μικρές μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις πραγματικές είναι πολύ λίγες από αυτές που περιμέναμε. Δηλαδή κάποια ζώα ζουν λιγότερο, κάποια χειρίδια έχουν παραμορφωμένα στόματα, άλλο ένα είδος εντόμου έχει παραμορφωμένα κέρατα και πολλά ζώα έχουν γεννηθεί με αλμπινισμό, η οποία είναι μια διαταραχή η οποία κάνει το δέρμα του ανθρώπου κατά άσπρο. Οπότε πλέον μπορεί τα ποσοστά ενέργειας να είναι ακόμα ψηλά, αλλά τα ποσοστά των μεταλλάξεων στα ζώα είναι πολύ πιο μικρός από όσο νομίζανε οι επιστήμονες και οι ειδικοί. Οπότε όχι, δεν υπάρχουν μεταλλαγμένα ζώα στο Τσέρνομπιλ, με αυτή την έννοια. Παρόμοια ιστορία ήταν και το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, όπου λέγεται ότι γεννήθηκαν πολλά ζώα με πολύ μεγάλες διαταραχές στα σώματα, όπως είναι αυτό το κουνέλι χωρίς αυτιά. Αλλά γενικά τα περιστατικά είναι τόσο μικρά, τα οποία δεν είναι σχεδόν καθόλου σημαντικά. Οπότε ναι, δεν υπάρχουν μεταλλαγμένα ζώα στο Τσέρνομπιλ. Και είναι λίγο ιστορίες υπερβολής. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.